Καλημέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι 5η 17 Φεβρουαρίου και θα κάνω σήμερα μερικές λήψεις εκτάκτως για να συζητήσουμε μερικά θέματα περιορισμένα. Δεν θα κάνω δηλαδή πλήρη περιφορά και θα συνεχίσω αύριο. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε στην μνημειώδη αυτή η πρόσεψη που έχει σχηματιστεί να συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης των πλαισίων. Τζάμια, δηλαδή οι αλοπετάσματα, δεν βλέπω να έχουν έρθει. Είχε ακουστεί ότι θα έρθουν σήμερα, προφανώς στις επόμενες μέρες θα έρθουν. Και κάποιες εργασίες να γίνονται εδώ πέρα στο διάδρομο κυκλοφορίας των θεατών του Δευτέρου Ορόφου. Τώρα, το ενδιαφέρον μας κυρίως σήμερα θα επικεντρωθεί στην κάλυψη της υπογειοποίησης και πιο συγκεκριμένα στην απορροή των ομβρίων. Η εργασία που βλέπουμε εδώ αριστερά, να μην δείξω πρόσωπα λιγάκι με τον grader, είναι το στρώσιμο του χώματος που από πάνω του θα πάει το μπετόν καθαριότητας. Μάλιστα, εκεί βλέπουμε και τα πλέγματα που θα τοποθετηθούν. Τώρα, το ενδιαφέρον εδώ είναι τα νερά. Από εκεί που είναι παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα, στο παρτέρι, μέχρι εδώ έχει μια συνεχή κατηφόρα. Είναι περίπου μισό μέτρο διαφορά ύψομος. Λοιπόν, εδώ θα μαζεύονται όλα τα νερά. Σε αυτά εδώ τα φρεάτια. Εδώ. Και σε άλλα που θα γίνουν παραπέρα, αλλά υπάρχει ένα συνεργείο και δεν θέλω να ανοίξω πρόσωπα. Λοιπόν, τα νερά αυτά τα επιφανειακά, θα τα λέω, από την πλατεία και από ένα μεγάλο μέρος του πεζοδρόμου προς τα πάνω, επιφανειακά το ξανατονίζω, έρχονται εδώ και μετά, αφού συγκεντρωθούν σε αυτά τα δύο και άλλα δύο παραπέρα, εδώ φρεάτια, θα πηγαίνουν σε ένα μαγκανοπήγαδο, όπως αυτό εδώ, που θα έχει σχηματιστεί κάπου εδώ. Δηλαδή 12 μέτρα έχω δει από το προηγούμενο. Η συνέχεια θα είναι να πάνε στο Γιαμπουρλά, αλλά γι' αυτό θα μιλήσω λίγο αργότερα. Επίσης εδώ να τονίσω ότι είδαμε τις προηγούμενες ημέρες να τοποθετούνται αγωγοί ομβρίων. Τώρα από εκεί πέρα χάσαμε την αρχή, εγώ τουλάχιστον δεν είδα από που ξεκινήσανε, αλλά μετά είδαμε να τοποθετούνται αγωγοί ομβρίων παράλληλα με το γήπεδο και σχεδόν ΣΥΡΙΖΑ με το κτίριο, και εκεί περίπου που είναι το grader να υπάρχουν τρεις αγωγοί εγκάρση, δηλαδή κάθετοι ως προς τον μεγάλο άξονα της υπογειοποίησης, φέρνουν τα νερά εδώ πιο αριστερά, εκεί που είναι τα κόκκινα, οι κόκκινες σωλήνες. Οι κόκκινες σωλήνες τώρα από ό,τι έχω υπόψη μου είναι για ρεύμα, αλλά τώρα ναι, είναι για το φωτισμό. Οι κόκκινες σωλήνες, και μετά όλα τα νερά, τα επιφανειακά, έρχονται και συγκεντρώνονται εδώ για να πάνε τελικά στον Γιαμπουρλά. Τα υπόλοιπα νερά συγκεντρώνονται σε αυτό εδώ το μαγκανοπήγαδο, είτε είναι του γηπέδου, είτε είναι από τη μικρή υπογειοποίηση, από το αντλιοστάσιο που έχει δημιουργηθεί εκεί, και θα πάνε στο Γιαμπουρλά με άλλο τρόπο, θα το δείξω τώρα σε λίγο. Εδώ τώρα βλέπουμε κάτι πολύ σημαντικό και εντυπωσιακό. Τα νερά αυτά έρχονται από το μεγάλο μακανοπήγαδο υπογείως, αλλά με μηχανικό τρόπο, όχι με φυσική ροή. Δηλαδή υπάρχει μια αντλία, τα ανεβάζει από το ύψος του υδροχώρου ορίζοντα που είναι στο μείον 6 περίπου από το σημείο που πατάμε, και τα φέρνει εδώ για να πάνε με φυσική ροή πλέον στον αγωγό ομβρίων που υπάρχει, τον υφιστάμενο, που είναι πολύ μικρός βέβαια, αυτό δεν επαρκεί για το μέλλον, δεν θα είναι και του μέλλοντος, και μετά να φέρουν κάτω όπως πηγαίνουν όλα τα όμβρια. Τώρα, μελλοντικά όμως θα έχουμε την εξής διαδικασία. Αυτά τα νερά δεν θα έρχονται εδώ, θα πηγαίνουν στο μεγάλο μαγκανοπήγαδο και από εκεί με φυσική ροή θα πηγαίνουν προς τον Γιαμπουρλά. Το πρώτο μαγκανοπήγαδο έχει φτιαχτεί εδώ. Το σωστό όνομα είναι Φρεάτιο Επίσκεψης και Ελέγχου. Φυσικά δεν θα είναι τόσο φαρδί από πάνω, θα κλειστεί. Θα υπάρχει μόνο ένα καπάκι ελέγχου, όπως είναι περίπου διαμέτρου ενός μέτρου, όπως είναι σε όλα τα ανάλογα έργα. Το ίδιο και στο δεύτερο μαγκανοπήγαδο που θα είναι εδώ, και όπως είπαμε είναι σε απόσταση περίπου 12 μέτρων από το μεγάλο, περίπου κάπου εδώ πέρα. Κιόλας και την κολόνα για να καταλάβουμε που είναι το δεύτερο φρεάτιο, και με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίζουν προς τα κάτω. Θα βγω τώρα έξω, θα πάω στην οδό Ιωνίας και θα δείξω εδώ προς τα κάτω που θα είναι
το δεύτερο πηγάδι θα είναι περίπου στα 50, το τρίτο μάλλον, στα 50 μέτρα. Και μετά από εκεί προχωράω δηλαδή την οδό Ιωνίας όπως θα πηγαίνει ο αγωγός. Παραλαμβάνω, υπογείως στα 6 μέτρα. Άρα δεν θα γίνει επιφανειακή διατάραξη. Και από εδώ λοιπόν, το λέω για πολλωστή φορά γιατί πολλοί φίλοι δεν το έχουν καταλάβει και με ρωτάνε επανειλημμένα, θα δημιουργηθεί άλλο ένα μαγκάνο πήγαδο κάπου εκεί, στο μέσον, δεν θυμάμαι πού ακριβώς τώρα, στα σχέδια, δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Και μετά έχουμε την εκβολή στον ποταμό για Μπουρλά, που είναι παραπόταμος του Ποδονύφτη. Αυτά για σήμερα και θα τα πούμε αύριο με περισσότερα πράγματα για άλλα θέματα. Να πω όμως και κάτι συμπληρωματικό. Είπαμε ότι ο αγωγός, αφού θα διέλθει στο μείον 6 από την επιφάνεια του εδάφους, δηλαδή πολύ πιο κάτω από τα υπάρχοντα δίκτυα, δεν θα διαταράξει τα δίκτυα ο αγωγός. Αλλά η εσκαφή, η κάθετη διάνοιξη των δύο φρεάτων επίσκεψης και ελέγχου, των οποίων η διάμετρος, η ωφέλιμη βέβαια είναι πολύ μικρή σε σχέση με το πλάτος του δρόμου, είναι μόλις 2,70, αλλά με τα τυχώματα και την αντιστήριξη αριστερά, περιμετρικά θα πάει γύρω στα 6 μέτρα. Αυτή λοιπόν η διάνοιξη, η κάθετη, οπωσδήποτε θα κόψει τα δίκτυα που υπάρχουν εδώ. Συνεπώς το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι η μετακίνηση των δικτύων και μετά είναι η διάνοιξη των κάθετων αυτών φρεάτων. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, θα τα πούμε όπως είπαμε αύριο. Καλημέρα και από μένα, 5η σήμερα 17 Φεβρουαρίου. Ευχαριστούμε τον καλό φίλο για τα βίντεο του και την ανάλυση σε ό,τι αφορά τις εργασίες που εκτελούνται στην πλατεία μπροστά από το κτίριο των μουσείων και για τα όμβρια, όπως θα διηγηθούν τα νερά προς το ποτάμι. Ήταν όλα πολύ ενδιαφέροντα και τον ευχαριστούμε πολύ. Μια μικρή προετοιμασία εδώ για το περίπτερο βλέπουμε. Θα δούμε και τις επόμενες μέρες. Όπως βλέπετε έχουν φύγει, έχουν αφαιρεθεί τα, όπως σας είπαμε και χθες, τα αυτοκόλλητα για τα πάνελ τα οποία έχουν τοποθετηθεί δίπλα στο νότιο δυτικό πυλώνα στο αριστερό μέρος του κτηρίου των μουσείων. Θα αφαιρεθούν και οι σκαλοσχέσεις σιγά σιγά. Έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση. Σιγά σιγά ντύνεται και η νότια πλευρά. Όπως σας έδειξε και σας ανέλησε ότι αφορά τις εργασίες και ο καλός ο φίλος μπροστά από το κτίριο των μουσείων για την πλατεία και για τα όμβρια. Τα φρεάτια τα οποία έχουν γίνει, οι σωλήνες που έχουν περάσει έχουν σκεπαστεί όπως βλέπετε εδώ μπροστά με χώμα, απλώνουν και πιο πάνω όπως βλέπετε και από αυτή τη λήψη τα υλικά για να περάσουμε στο μπετό καθαριότητας περιμετρικά, οδοφοκών και Πατριάρχου Κωνσταντίνου μέχρι τους κυβόληθους πάνω που έχουν τοποθετηθεί στην Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Σε αυτό το σημείο που θα δείξουμε τώρα είναι η Πατριάρχου Κωνσταντίνου όπου έχει γίνει η τοποθέτηση των κυβόληθων. Έχουν έρθει και αφήξεις με τους κυβόληθους, τους νέους δεξιά μας έχουν έρθει κάποιοι κυβόληθοι. Σιγά σιγά περιμετρικά βλέπουμε ότι οι εργασίες προχωρούν και θα έχουμε τη διαμόρφωση του χώρου. Κλείνουμε το σημερινό βίντεο. Να είστε όλοι καλά. Ένα καλό υπόλοιπο ημέρας Πέμπτης. Από το μαρμάρινο δικέφαλα ετώ με τα 3 γράμματα Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης. Κλείνουμε το σημερινό βίντεο. Να είστε όλοι καλά. Μόνο ΑΕΚ!